Ταξιδεύουμε στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, που ανανεώνεται και εμπλουτίζεται διαρκώς, κουβαλώντας ταυτόχρονα και το φορτίο μιας μακραίωνης ιστορίας. Παρά την καταλυτική παρουσία του παρελθόντος στο παρόν, μέσω των πολυάριθμων μνημείων, η Σόφια συμπυκνώνει τα χαρακτηριστικά μιας βαλκανικής χώρας που αλλάζει. Ιδιαίτερα από τότε που η Βουλγαρία εισήλθε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα γνωρίσουμε μια βαλκανική πρωτεύουσα που εκπέμπει μια ιδιαίτερη γοητεία. Η σύγχρονη Σόφια είναι ένας κρυμμένος θησαυρός, που πρέπει όμως να τον ξετυλίξουμε προσεκτικά, γιατί το περιεχόμενό του, όπως θα δείτε, θα μας εκπλήξει. Η παρουσία μας στη Σόφια συνέπεσε με τη γιορτή των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου, που είναι 24 Μαΐου. Γνωστή και ως ημέρα βουλγαρικής παιδείας, πολιτισμού και σλαβωνικής λογοτεχνίας, θεωρείται σημαντική εθνική γιορτή και είναι αργία. Η παρέλαση της προεδρικής μπάντας στο κέντρο της βουλγαρικής πρωτεύουσας, καθώς και οι εκδηλώσεις γύρω από τα αγάλματα του Κυρίλου και του Μεθοδίου, μας υπενθυμίζουν τον καθοριστικό ρόλο τους στον εκχριστιανισμό των Σλάβων. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στον χώρο του Πανεπιστημίου της Σόφιας, που φέρει τιμητικά το όνομά τους. Μια αναγνώριση για αυτούς που μετέφρασαν την Αγία Γραφή στη σλαβική γλώσσα και δημιούργησαν το σλαβικό ή κυριλικό αλφάβητο, θέτοντας έτσι τις βάσεις για τον εκπολιτισμό των Σλάβων. Σήμερα τα κυριλικά χρησιμοποιούνται από 300 εκατομμύρια ανθρώπους και η κληρονομιά των δύο μοναχών ενώνει τα Βαλκάνια μέσω του χριστιανισμού και του πολιτισμού. Μετά το τέλος της γιορτής, συναντήσαμε έναν Έλληνα, άνθρωπο των γραμμάτων, που ζει στη Σόφια από τα μέσα της δεκαετίας του 80, τον Γιάννη Λιόλιο. Ζώντας πολλά κύματα αλλαγών στην πρόσφατη ιστορία της Βουλγαρίας, ο Γιάννης, που είναι και πρόεδρος του Συνδέσμου Αριστοτέλης, θα μας μιλήσει για τον λογοκριμένο από το προηγούμενο καθεστώς ποιητή, Στέφαν Γκέτσεβ. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε κάνοντας μια αναφορά σε ένα μικρό ποίημα του Γκέτσεβ, το οποίο ποιηματάκι απαγορεύτηκε από το τότε καθεστώς, διότι θεωρήθηκε, λέει, σουρεαλιστικό. Κι όμως, εδώ μέσα έκλεινε όλη την ψυχή. Κυκλωτερό φεγγάρι σαν τροχός. Γιατί αλήθεια να μην έχω δύο φεγγάρια, να κάνω από τα φεγγάρια ένα ποδήλατο και να ξεφύγω κάπου πέρα μακριά, κάπου που να έχει μόνο ένα φεγγάρι. Όταν το διαβάσανε αυτό στον τότε υπαρκτό σοσιαλισμό τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, είπαν «αυτό είναι σουρεαλισμός. Δεν μπορεί να κάνουμε επανάσταση με σουρεαλισμό». Και απαγόρευσαν τον Γκέτσεβ για 40 χρόνια να εκδίδει δικά του πράγματα, παρά μόνο μεταφράσεις. Ναι, στη Βουλγαρία, όπου ανθούσε η τέχνη και βγαίνανε γενιές αληθινών καλλιτεχνών με τεχνοτροπίες και δυστυχώς κάποια στερεότυπα για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονταν η δικτατορία του προλεταριάτου και καλά την επανάσταση, απαγόρευε την πραγματική δημοκρατία. Όταν πήγε ο Γκέτσεφ στον φίλο του τον Ελίτη και του είπε «Οδυσσέα, δεν εκδίδουν τίποτα δικό μου πλέον, είμαι απαγορευμένος». Του διάβασε αυτό το ποιηματάκι και ο Ελίτης του λέει «μα γλυκύτατο, ωραιότατο ποίημα, γιατί?».
Και τότε ο Ηλίτης έγραψε ένα γράμμα, το οποίο το έστειλε στην Εταιρεία Βουλγάρων Λογοτεχνών. Είναι άγνωστο στην Ελλάδα. Το γράμμα αυτό είναι καταχωρημένο στο αρχείο της Εταιρείας Βουλγάρων Λογοτεχνών και θα σας το διαβάσω. «Σας ομιλώ εξ ονόματος του φωτός και της καθαρότητας. Όλες οι προσπάθειές μου στην ποίηση ήταν στραμμένες στο να μετουσιώσω το φυσικό φως σε πνευματικό, να φτάσω σε τέτοια διάφανη καθαρότητα, ώστε ο άνθρωπος να είναι σε θέση να βλέπει μέχρι την καρδιά της πραγματικότητας. Εκεί, σε εκείνο το βάθος, ο αγώνας μεταξύ των ανθρώπων, δηλαδή η βία, αντιπαράθεσή τους, φαίνεται σαν κάτι αφύσικο, σαν αρρώστια. Πρέπει να προχωρήσουμε προς τα εμπρός, να καταξιωθούμε ως κοινωνίες. Στέκομαι στο πλευρό των ομοειδεατών μου κονδυλοφόρων από όλο τον κόσμο και υψώνω τη φωνή εναντίον των δυνάμεων του σκότους». Αυτοί οι άνθρωποι δώσανε το στίγμα σε μια γενιά νέων ανθρώπων μετά τη μεταπολίτευση να αισθανθούν ότι μπροστά τους μπορούν να υπάρξουν άλλες λεωφόρους. Βέβαια, πρέπει να πω ότι το 89-90 που έγινε η αλλαγή του συστήματος, αισθάνθηκαν πάρα πολύ Βουλγαροί ότι ξαφνικά θα ανοίξει η πόρτα της αλλαγής του συστήματος και θα βρεθούν σε μια λεωφόρο δημοκρατίας. Η πόρτα άνοιξε, αλλά δυστυχώς βρεθήκανε μπροστά στην πόρτα ενός μολ, γεμάτο με βιτρίνες, γεμάτο με γυαλιστερά καταναλωτικά μοντέλα, όπου η πνευματικότητα που ονειρεύονταν άνθρωποι σαν τον Ηλίτη και σαν τον Γκέτσεφ ήταν πέμπτο, έκτο. Η ελευθεριότητα της τέχνης ενοχλούσε το ολοκληρωτικό καθεστώς της Βουλγαρίας που είχε την λογοκρισία στην ημερήσια διάταξη. Επιτρεπόταν μόνο η στρατευμένη τέχνη που ήταν στην υπηρεσία της κρατικής προπαγάνδας και των σοσιαλιστικών ιδεοδών. Αυτό οδήγησε στη δημιουργία ενός πλήθους μνημείων σοσιαλρεαλιστικής τεχνοτροπίας που συνεχίζουν να κοσμούν τη Σόφια. Μετά την κατάρρευση του καθεστώτος και την επιστροφή στα παραδοσιακά ιδεώδη, τα καινούργια μνημεία υπηρετούσαν και πάλι το εθνικό αφήγημα και τις ιστορικές επιλογές του βουλγαρικού έθνους. Ωστόσο, οι νέοι της Βουλγαρίας, στραμμένοι περισσότερο προς την Ευρώπη, αμφισβητούν αυτά τα αυστηρά πλαίσια και αναζητούν άλλους τρόπους καλλιτεχνικής έκφρασης. Η ελληνική πρεσβεία της Σόφιας στεγάζεται σε ένα νεοκλασικό κτίριο που χαρακτηρίζεται αληθινό αρχιτεκτονικό μαργαριτάρι της πόλης και είναι ένα από τα λίγα που απέμειναν στη Σόφια από τον 19ο αιώνα. Εδώ φιλοξενείται μια αίθουσα αφιερωμένη στον βούλγαρο ποιητή, συγγραφέα και μεταφραστή Στέφαν Γκέτσεβ. Ο Γκέτσεβ έζησε το Μεσοπόλεμο στην Αθήνα και υπήρξε φίλος σημαντικών Ελλήνων λογοτεχνών όπως ο Καζαντζάκης, ο Βάρναλης και ο Ηλίτης. Μετέφρασε στα βουλγαρικά σύγχρονους Έλληνες ποιητές, αν και το δικό του έργο ήταν λογοκριμένο. Εκδόθηκε μετά την κατάρρευση του καθεστώτος στη Βουλγαρία, σηματοδοτώντας τη νέα εποχή της ελευθερίας. Σε πείσμα της πολιτικής, το έργο του Γκέτσεβ αποτέλεσε μια γέφυρα πολιτισμού και φιλίας μεταξύ των δύο λαών. Γι' αυτό και η Ελλάδα τον τίμησε με τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Τιμής.